Θα πάμε σε λίγα λεπτά στην Γέργερη, καθώς εκεί Εύη θα μας μιλήσει, βέβαια, και η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου. Τι έκαναν τα παιδιά? Έκαναν μια πολύ όμορφη δενδροφύτευση. Ναι. Έμαθαν για όλες αυτές τις αξίες και για τη σημαντικότητα της φύσης αλλά και της προστασίας αυτής. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες και από τη δενδροφύτευση, αλλά και με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα υγείας, το σχολείο ενεργοποιήθηκε ξανά με ξεχωριστές πρωτοβουλίες. Και τα παιδιά, θέλω να σου πω ότι υιοθέτησαν και τα δεντράκια τα οποία φύτεψαν με τη βοήθεια και έτσι τοπικών φορέων αλλά και των εκπαιδευτικών από το δημοτικό. Ναι. Και βλέπουμε ότι έρχονται και σε επαφή με τη φύση, πιάνουν δηλαδή τα εργαλεία εκείνα που χρειάζονται για να γίνει, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αλλά και με τις σημαντικές αξίες της προσφοράς. Μαρία Πρινιανάκη, λοιπόν, η κυρία Πρινιανάκη, διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Γέργερη, στην καλησπέρα μας. Γεια σας. Θα μπορούσε κάποιος να πει, αν δεν ασχοληθείτε εσείς με τη γη και με αυτές τις δραστηριότητες, ποιος θα ασχοληθεί? Και σας αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι όμως μόνο δικό μου όλο αυτό που κάναμε. Το συναποφασίσαμε με το Σύλλογο Διδασκότων, ενεργοποίησαμε τα παιδιά, με το Σύλλογο Γονέων, με τον αντιδήμαρχο της κοινότητας Γέργερης, τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, δηλαδή τον κύριο Μαυρίδη Στέλιο, τον κύριο Στέλιο Σουφάκη, και παραβληθήκαμε όλοι μαζί και φτάναμε αυτή τη δράση χθες. Για πείτε μας αναφορικά με τη συμμετοχή των παιδιών, πώς ένιωσαν, τι σας είπαν, αν ήταν η πρώτη φορά γενικά? Κοιτάξτε, εμείς εδώ είμαστε μια ορεινή περιοχή, τα παιδιά είναι πολύ κοντά στη φύση. Έχουμε το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, το οποίο αποφασίστηκε από τη Δημοτική Ενότητα εδώ να φυτέψουμε εκεί. Κάναμε λοιπόν την αίτηση στο δασικό φυτώριο και έτσι ξεκινήσαμε τα παιδιά στα προγράμματα που κάνουμε για την ανάπτυξη του περιβάλλοντος και την ομορφιά στο χωριό, να φυτέψουμε εκεί κάποια δέντρα. Ανά δύο μαθητές διαλέξαν ένα δέντρο, θα το υιοθετήσουμε, θα γράψουν τα ονόματά τους. Η εμπειρία τους ήταν πολύ θετική και εμείς έχουμε συνέχεια σε αυτού τους ώστε να τα περνούμαστε και να ομορφύνουμε τον τόπο. Μπράβο. Εκεί με το πράσινο. Μπράβο, μπράβο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Είμαστε εδώ, το γνωρίζετε. Ναι, το ξέρουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλο αυτό που κάνατε για μας. Να και ένα καλά. Μπράβο στους μαθητές μας. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε ποια οικογένεια και σε εκπαιδευτικούς. Να είστε καλά, χαιρετισμούς. Λοιπόν,